Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά το γεγονός ότι ξεκινάμε αυτές τις εξώστρεφες εκδηλώσεις και δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα, Τετάρτη, δύο μέρες μετά την προγραμματική μας συνδιάσκεψη από τις λαϊκές, από τις εργατικές γειτονιές της Αθήνας, από τη γειτονιά του Περιστερίου. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και τις δικές μας κοινωνικές αλλά και τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες, τις ρίζες μας και τις κοινωνικές εκπροσωπήσεις που θέλουμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε όλο το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι στην κόψη του ξηραφιού. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας είναι ήδη εδώ. Πριν από λίγο, όπως θα ακούσατε οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα στην χώρα είναι 1.820 σήμερα, με την Αθήνα να έχει την πρωτιά με 1.067, αν θυμάμαι καλά, κρούσματα. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον και πάλι ο έλεγχος έχει ήδη χαθεί. Και αυτό διότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναλαμβάνει με εγκληματικό τρόπο τα ίδια ακριβώς λάθη που έκανε και κατά την περσινή τουριστική περίοδο και κατά το περσινό καλοκαίρι. Πέρσι, θυμάστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας λέει ότι κερδίσαμε τον κορονοϊό σε μια απίστευτη εκδήλωση πολιτικής και κοινωνικής ανευθυνότητας. Και είδαμε φυσικά πού κατέληξε αυτό. Στην εκατόμβη του χειμώνα, στους 13.500 νεκρούς. Φέτος, πριν λίγες μόλις εβδομάδες, με την ίδια ακριβώς εγκληματική ανευθυνότητα και μόνο για λόγους επικοινωνίας, κήρυξε και πάλι το τέλος της πανδημίας. Μας είπε ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μίλι. Επέβαλε πολιτικές αποφάσεις στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, όπως κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, αγνόησε τις προειδοποιήσεις, έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια υγειονομικά πρωτόκολλα και έχει σήμερα το θράσος για άλλη μια φορά να κατηγορεί τους πολίτες επιχειρώντας να διαχωρίσει την κοινωνία, να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς, να δημιουργήσει κοινωνικούς διαχωρισμούς, να διχάσει τους Έλληνες πολίτες μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων. Ακριβώς αυτόν τον κοινωνικό διχασμό καλλιεργεί με μοναδικό σκοπό να διαχειριστεί τα ίδια του τα αδιέξοδα και για άλλη μια φορά να μην αναλάβει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί και η οποία είναι τεράστια. Διότι είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αλλαπρόσαλες αποφάσεις της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό το οποίο λέω, ότι δηλαδή είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των αλλοπρόσαλων πολιτικών επιλογών, πρέπει να το εξηγήσω. Θυμηθείτε το τεράστιο φιάσκο που δημιουργήθηκε με την απίστευτη κακοδιαχείριση της κατάστασης με το AstraZeneca. Θυμηθείτε ότι την ώρα όπου οι πολίτες είχαν αρχίσει να έχουν αμφιβολίες, ερωτηματικά, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγιστεί το θέμα του εμβολιασμού, η κυβέρνηση με αυτές τις αλλοπρόσαλες αποφάσεις που πήρε σε σχέση με τον εμβολιασμό με το AstraZeneca για ηλικίες κάτω των 40 ετών, που στη συνέχεια τις πήρε πίσω, στην πραγματικότητα το μόνο το οποίο πέτυχε ήταν να επιτείνει ακριβώς αυτές τις αμφιβολίες και να καλλιεργήσει αμφισβητήσεις στους πολίτες. Θυμηθείτε τα ψεύτικα νούμερα των εμβολιασμών, τα οποία παρουσιάζει εδώ και περίπου 2,5-3 μήνες. Θυμηθείτε ότι όταν ο στόχος που είχε θέσει η κυβέρνηση πέρσι τέτοιο καιρό ήταν να έχουμε 70% εμβολιασμένους μέχρι τον Ιούνιο, σήμερα βρισκόμαστε στην κατάσταση να είμαστε στο 36,7% παίρνοντας μία από τις τελευταίες θέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τούτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ίδιος για πάρα πολλούς μήνες καλλιεργούσε την αίσθηση ότι πρωτοπορούμε στην Ευρώπη. Καλλιεργούσε την αίσθηση ότι έχουν γίνει εκατομμύρια εμβολιασμοί παρουσιάζοντας διαρκώς ψευδή νούμερα και προκαλώντας εφησυχασμό στους πολίτες. Χαλάρωση λοιπόν και εφησυχασμός σε σχέση με τη σοβαρότητα αυτής της ακραίας πανδημικής κρίσης στην οποία ζούμε είναι ακριβώς η ευθύνη την οποία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί την πανδημία. Θυμηθείτε επίσης την απίστευτη απόπειρα δωροδοκίας της νεολαίας πριν από λίγες μόλις μέρες, όπου έταζε 150 ευρώ για να εμβολιαστούν οι νέοι.
τη στιγμή που αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται είναι μια πραγματική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με όρους σοβαρότητας, με όρους υπευθυνότητας από την ιατρική κοινότητα και όχι χατζηλίκια και 150 ευρώ για να μπορέσουν οι πολίτες να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Διότι κοιτάξτε να δείτε, αντί να αξιοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης τους δημόσιους πόρους για μια ακριβώς ειλικρινή και πραγματική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, τι έκανε, τους χρησιμοποίησε για να επιβάλλει ένα νέο αυταρχικό καθεστώς. Αυτό που ονομάζουμε καθεστώς Μητσοτάκη. Χρησιμοποίησε τους δημόσιους πόρους για να επιβάλλει αυτή την απελπιστική και εξοργιστική μονοφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να φημώσει κάθε αντιπολιτευτική φωνή. Για να δημιουργήσει τους όρους και τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για αυτό το διαρκές λιβάνισμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και όταν ο ίδιος υιοθετεί συμπεριφορές Λουδοβίκου. Όταν περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενος σαν ο νόμιμος και μόνιμος ιδιοκτήτης της χώρας. Αυτά ακριβώς φανερώνουν τη βαθιά αυταρχική και σχεδόν ολοκληρωτική, θα έλεγε κανείς, αντίληψη που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για τα πράγματα. Για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να διαχειριζόμαστε τις δημόσιες υποθέσεις. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχουν αποτύχει στρατηγικά. Έχουν αποτύχει στρατηγικά και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Και όταν λέω στρατηγικά, το εννοώ. Δεν έχουμε εδώ να κάνουμε με μια αποτυχία που σχετίζεται με κακές διαχειριστικού τύπου αποφάσεις ή με διαχειριστική τεχνοκρατική ανεπάρκεια απλώς. Υπάρχει και αυτό. Και η ανεπάρκεια και η διαχειριστική ανικανότητα και το κυβερνητικό μπάχαλο. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια πολύ πιο βαθιά αποτυχία η αποτυχία της κυβέρνησης. Είναι μια αποτυχία ιδεών. Είναι μια αποτυχία μοντέλου. Είναι μια αποτυχία βαθιά στρατηγική. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό, γιατί το πιστεύω. Όπως δεν προετοίμασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για το πρώτο κύμα, όπως δεν προετοίμασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για το δεύτερο κύμα, για το τρίτο κύμα, έτσι και το τέταρτο κύμα μας βρίσκει και πάλι απροετοίμαστος. Όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί δεν θέλουν να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα θυμάστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πρώτη φάση της πανδημίας είχε δηλώσει το εξής, πρωτοφανές για αντιπολιτευτικό κόμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι θα δώσει και εντελώς σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι έκανε πανευρωπαϊκά η δεξιά οποτεδήποτε βρέθηκε σε οποιαδήποτε χώρα βρέθηκε στην αντιπολίτευση. Τι είπε, ότι θα δώσει στην κυβέρνηση τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται, ακριβώς επειδή αναγνωρίζει την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη στην οποία έχει βρεθεί η παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο η χώρα μας, η παγκόσμια κοινότητα, για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Έτσι λοιπόν, είπαμε, δίνουμε το χρόνο στην κυβέρνηση, αρκεί η κυβέρνηση, δεν αναστέλουμε την αντιπολίτευση, αλλά δίνουμε το χρόνο αρκεί να προετοιμάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις δημόσιες υποδομές για να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια πρόκληση. Και τελικά, πού βρισκόμαστε σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, ούτε μία μόνιμη πρόσληψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ψέματα για το πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν ανοίξει και για το πόσες κλίνες ΜΕΘ αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες. Είχαμε τις αποκαλύψεις σύμφωνα με τις οποίες 80% των ασθενών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις τραγικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και παρά τις ηρωικές προσπάθειες των γιατρών έχασαν τη ζωή τους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Την ίδια στιγμή το ποσοστό, μάλλον ο απόλυτος αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα για το 2020 αυξήθηκε κατά 15 τουλάχιστον χιλιάδες σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 5 ετών. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν είχαμε μόνο αύξηση θανάτων εξαιτίας του COVID-19, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατέρευσε υπό το βάρος της πανδημίας και άρα πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί έχασαν τη μάχη. Και αυτό είναι ακριβώς το αποτύπωμα της πολιτικής της κυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν δημιούργησε όρους για να υπάρχουν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, για να υπάρχουν δωρεάν συνταχογραφούμενα
τεστ σε όλο τον πληθυσμό για να υπάρχει σοβαρή ιχνηλάτηση. Δεν προχώρησε σε αυστηρούς ελέγχους στις λεγόμενες εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Ποιες είναι αυτές οι εστίες υπερμετάδοσης σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα? Είναι δύο. Η μαζική χώρη εργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σήμερα, εν μέσω καλοκαιριού, παρακολουθούμε θλιβερές εικόνες με ανθρώπους να συνοστίζονται σε μετρό, σε λεωφορεία, στον ηλεκτρικό, για να μπορέσουν να φτάσουν στη δουλειά τους. Ακριβώς επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν επένδυσε στη δημόσια συγκοινωνία, και την ίδια στιγμή παρακολουθούμε εμβρόντιτοι να έχουμε εστίες υπερμετάδοσης του ιού σε μαζικούς χώρους εργασίας, σε μεγάλα εργοστάσια. Για ποιο λόγο? Ακριβώς επειδή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει καταρρεύσει, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Γιατί? Για να κερδίζουν οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι κερδοσκόποι της πανδημίας. Τελικά, αυτό το οποίο είχαμε ήταν η μετατροπή του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ένα σύστημα της μίας νόσου, που τι δημιούργησε? Δημιούργησε διαρκείς ροές ασθενών στην ιδιωτική υγεία, και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν μπήκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στον COVID-19 και είδαν την ίδια στιγμή τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Αλλά το πιο εξοργιστικό απ' όλα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει σήμερα εν μέσω πανδημίας το θράσος να προαναγγέλει κλείσιμο νοσοκομείων. Έχουμε, λέει, σε μια απίστευτη δήλωση την οποία έκανε, έχουμε, λέει, περισσότερα νοσοκομεία από όσα χρειαζόμαστε. Θυμίζει αυτό το αλίστου μνήμης «καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε» που έλεγαν οι διάφοροι ακροκεντρώοι πριν από 10 χρόνια για να ρίξουν την ευθύνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον ίδιο τον ελληνικό λαό. Λέω λοιπόν ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, την ίδια στιγμή που το ΕΣΥ βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, έχει το θράσος να προαναγγέλει κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Πρόκειται για μεγάλο θράσος, περίσσιο θράσος. Αποτυχία όμως καταγράφεται και στο πεδίο της οικονομίας. Και εδώ θέλω να είμαι λίγο πιο αναλυτικός. Ενώ στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν κάποια περιθώρια κίνησης, αλλαγής των κυρίαρχων πολιτικών με την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο για πρώτη φορά αμοιβαιοποιεί το χρέος και δημιουργεί όρους για μια δημοσιονομική επέκταση μεγαλύτερη από αυτή την οποία είχαμε συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή υπάρχει η ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προστατεύει το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο για πρώτη φορά αμοιβαιοποιεί το χρέος. Άρα λοιπόν δημιουργούνται κάποιοι όροι δημοσιονομικής ευχέρειας για την ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να δημιουργήσει τους όρους αξιοποίησης αυτών των πραγματικών, μικρών αλλά πραγματικών δυνατοτήτων που δημιουργούνται σε αυτή τη φάση για μια άλλη πολιτική, κινείται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τι κάνει? Μετατρέπει στην πραγματικότητα την πανδημία σε μια μεγάλη ευκαιρία για μια εφόλιστη σύλληση επίθεση σε εργατικά δικαιώματα, σε κοινωνικά κεκτημένα, σε δημοκρατικές κατακτήσεις. Αυτό το οποίο επιχειρεί είναι μια μεγάλη αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι μεγάλοι και πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, έτσι ώστε να ωφεληθεί η ολιγαρχία του πλούτου στην Ελλάδα και να πληρώσει για άλλη μια φορά το μάρμαρο ο μισθωτός εργαζόμενος, οι μισθωτοί εργαζόμενοι και φυσικά η μικρή και μεσαία επιχείρηση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή τα συνήθη υποζύγια σε αυτήν τη χώρα. Μια αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, η οποία γίνεται με μια σειρά από πολιτικά και οικονομικά εργαλεία. Ένα από αυτά είναι ο πτωχευτικός κώδικας. Θα σας θυμίσω ότι με κλειστό το ελληνικό κοινοβούλιο σχεδόν, σε συνθήκη σιωπητηρίου, κοινοβουλευτικού σιωπητηρίου, η κυβέρνηση πέρασε τον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να ισχύει και ο οποίος στην πραγματικότητα βγάζει στο σφυρί τη λαϊκή κατοικία, την οποία είχε καταφέρει παρά τις δυσκολίες και παρά
τις πιέσεις τις οποίες δεχόμασταν και από την Τρόικα αλλά και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ιδιαίτερα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προστατεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη λαϊκή λοιπόν κατοικία που εμείς καταφέραμε να προστατεύσουμε, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη βγάζει στο σφυρί με αυτόν τον απαράδεκτο πτωχευτικό νόμο. Και θα σας θυμίσω ότι αν εκείνη την περίοδο δεν είχαμε κάνει εμείς την πρόταση μομφής απέναντι στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, για να αναδείξουμε ακριβώς πολιτικά το θέμα, για να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες για το τι ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση, όλο αυτό το καταστροφικό νομοσχέδιο θα είχε περάσει στα ψηλά, στα μονόστυλα των εφημερίδων και δεν θα είχε γίνει καν θέμα, έστω και σε ένα δελτίο ειδήσεων. Τι άλλο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Προωθεί σε μία κήρυξη πολέμου απέναντι στην εργατική τάξη αυτό το κατάπτυστο αντεργατικό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Το οποίο τι κάνει στην πραγματικότητα? Καταργεί το οκτάωρο, καταργεί τις πληρωμένες υπερορίες, δημιουργεί όρους επιπλέον ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας, δημιουργεί στην πραγματικότητα όρους για μια ανεφόρον επιβολή της δύναμης της ολιγαρχίας πάνω στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες με την κατάργηση και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Και εμείς πρωτοστατήσαμε και θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε σε αυτό τον αγώνα απέναντι σε αυτό το καταστροφικό νομοσχέδιο και έχουμε ήδη δεσμευτεί ότι μία από τις πρώτες κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε όταν επανέλθουμε στην κυβέρνηση, όταν διαμορφωθούν οι όροι για μια προοδευτική κυβέρνηση της χώρας, θα είναι να καταργηθεί αυτό το άθλιο κατασκεύασμα του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Μητσοτάκη. Σε σχέση δε με την αντίληψή τους για τους εργαζόμενους, για την ελληνική κοινωνία, σε σχέση με αυτή την απίστευτη αλαζονία η οποία τους διακατέχει, είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του κυρίου Σκέρτσου 2-3 μέρες πριν, αν θυμάστε καλά. Τι είπε? Ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι Ελληνίδες εργαζόμενες έχουν μάθει να ζουν με επιδόματα και να ζουν με μαύρα και γι' αυτό ακριβώς οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν το αναγκαίο εργατικό δυναμικό. Όμως ακούστε κάτι. Κάτι αξιοπερίεργο είναι ότι ο κύριος Biden, ο κύριος Σκέρτσος, δεν πήρε την απάντηση από κάποιο ριζοσπάστη αριστερό. Πήρε την απάντηση από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα πριν ακόμα κάνει τη δήλωσή του. Διότι το ίδιο ακριβώς ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον κύριο Biden, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν από λίγες μέρες, λέγοντάς του ότι, ξέρετε, οι οικονομολόγοι μας λένε ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και ξέρετε τι απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ? Αν δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις εργαζόμενους, τότε μπορούν να τους πληρώσουν περισσότερο. Είναι τόσο απλό. Ακριβώς λοιπόν από εκεί παίρνει την απάντηση ο κύριος Σκέρτσος και αυτό το συνοθήλευμα αλαζόνων και πορφυρογέννητων που συγκροτούν σήμερα την ελληνική κυβέρνηση. Συνεχίζω όμως. Κατέστησαν την κρίση ευκαιρία και την πανδημία ευκαιρία για να αναδιαρθρώσουν και την εκπαίδευση. Προσέξτε ποιος είναι ο χαρακτήρας του σχεδίου που εφαρμόζεται στο πεδίο της εκπαίδευσης. Δύο κινήσεις έκανε η Νέα Δημοκρατία αυτό το τελευταίο τετράμινο. Η πρώτη κίνηση ήταν να περάσει ένα νόμο ο οποίος αποκλείει 25.000 μαθητές από την πρόσβαση στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαναφέροντας σε μια χρονιά πανδημίας, σε μια χρονιά που οι μαθητές έχουν στην πραγματικότητα ελάχιστα καθίσει στο θρανείο μιας σχολικής αίθουσας και έχουν περάσει όλη τη χρονιά μπροστά στον υπολογιστή τους να κάνουν μαθήματα με πρωτοφανείς όρους και εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες. Αποφασίζει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να επαναφέρει τη βάση του 10, άρα να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την τριτοβάθμια δημόσια, από τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση 25.000 μαθητές. Και κοιτάξτε και τι άλλο κάνει την ίδια στιγμή. Με μια νυχτερινή τροπολογία της κυρίας Κεραμέως έρχεται και αναγνωρίζει την ισοτιμία μεταξύ ιδιωτικών κολεγίων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τι κάνει δηλαδή? Στην πραγματικότητα, με δύο απλές κινήσεις, δημιουργεί πελατεία για τους κολεγιάρχες, δημιουργεί δηλαδή τους όρους κερδοσκοπίας πάνω στην προσδοκία και την ανάγκη των παιδιών της ελληνικής εργατικής τάξης να σπουδάσουν. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η ακρότητα την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Ετοιμάζονται τώρα όμως για μια νέα επίθεση. Η νέα επίθεση αφορά το ασφαλιστικό. Και ξέρετε ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι θα μετατρέψουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε πεδίο κερδοσκοπίας και τζογαρίσματος για τα μεγάλα, για τα κερδοσκοπικά funds. Στην πραγματικότητα, με αυτή τη μεταρρύθμιση την οποία προετοιμάζει ο κύριος Χατζηδάκης και σε λίγο καιρό έρχεται στη Βουλή, τίθεται σε κίνδυνο και οι σημερινές συντάξεις, αλλά και οι μελλοντικές συντάξεις. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Οι σημερινές συντάξεις, όπως ξέρετε, πληρώνονται με βάση τις σημερινές εισφορές των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Δηλαδή, οι εισφορές στην πραγματικότητα των σημερινών εργαζομένων αξιοποιούνται για να πληρωθούν οι σημερινές συντάξεις. Αν δημιουργήσεις ένα κενό στην τροφοδοσία των επικουρικών ταμείων από εισφορές και αυτές οι εισφορές κατευθυνθούν των σημερινών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στην πραγματικότητα θέτεις μία βόμβα, βάζεις μία βόμβα στα θεμέλια του σημερινού ασφαλιστικού συστήματος και στα θεμέλια της δυνατότητας του κράτους να εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις. Άρα λοιπόν θέτει σε κίνδυνο αυτό το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο τις σημερινές συντάξεις, δημιουργώντας μια τεράστια τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Θέτει όμως σε κίνδυνο και τις μελλοντικές συντάξεις των σημερινών εργαζομένων και τούτο διότι κανείς δεν μας εγγυάται ότι αυτοί οι τζογαδόροι της κοινωνικής ασφάλισης δεν θα τεινάξουν στον αέρα τις επενδύσεις τις οποίες θα κάνουν με εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο στις διεθνείς αγορές για να μπορέσουν να προσφέρουν τις αποδόσεις τις οποίες θα υπόσχονται στους σημερινούς εργαζόμενους. Θέλετε να σας θυμίσω μήπως την υπόθεση της ΑΣΠΗΣ, η οποία τεινάχτηκε στον αέρα και άφησε χιλιάδες ασφαλισμένους στα κρύα του λουτρού στην κυριολεξία, ή μήπως τις μεγάλες πτωχεύσεις των ασφαλιστικών εταιριών στις ΗΠΑ την περίοδο του 2007-2008, όπου στην πραγματικότητα χρεοκοπούσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα επενδυτικά σχήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ και έκλαιγαν οι αγρότες στη Λάρισα. Ακριβώς επειδή είχαν επενδύσει τα χρήματά τους σε τέτοιου τύπου επενδυτικά funds. Λέω λοιπόν ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για το ασφαλιστικό σύστημα, εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει στο εξής να αντιπαρατηθέμεθα με αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, να μιλήσουμε για τον έμφυα, για την επιβάρυνση δηλαδή που επιφέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες, ιδιαίτερα σε λαϊκές γειτονιές και στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι έχοντες και να επιβαρυνθούν για άλλη μια φορά τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα, να μιλήσουμε για τις 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αφέθηκαν στην τύχη τους καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την έκθεση που παρουσίασε πριν από λίγο καιρό, κινδυνεύουν με κλείσιμο. 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τούτο σημαίνει το 1/4 των ενεργών επιχειρήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, το 25% κινδυνεύει να βάλει λουκέτο μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Αυτή είναι η συνθήκη της στήριξης από τη μεριά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στα μεσαία στρώματα, στα οποία όμνιε κατά την περίοδο του αντιπολιτευτικού του Ίστρου. Να μιλήσουμε όμως και για το σημαντικότερο. Ένα νέο κίνδυνο μιας παρατεταμένης λιτότητας που είναι σήμερα μπροστά μας. Και τούτο διότι η οικονομία της Ελλάδας σημείωσε μία ύφεση της τάξης του 8,5% την προηγούμενη χρονιά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και χαλαρότεροι στόχοι να έρθουν από τη μεριά των ευρωπαϊκών θεσμών, δεν θα καταφέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να επιτύχει ακόμα και αυτούς τους χαλαρότερους στόχους με μια τέτοια βαθύτατη ύφεση την οποία έχει προκαλέσει στην ελληνική οικονομία. Πολύ απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα αν δεν υπάρξει άμεσα αλλαγή πολιτικής, αν δεν υπάρξει άμεσα μια μεγάλη πολιτική στροφή. Και μπροστά σε αυτά τα διέξοδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση των αρίστων, για να τα αντιμετωπίσει, για να τα υπερβεί, για να τα κουκουλώσει, επενδύει στη γνωστή συνταγή της δεξιάς. Διχασμός, αυταρχισμός, κρατική βία. Η κυβέρνηση δέρνει
τους πολίτες και την νεολαία και αφήνει το οργανωμένο έγκλημα να θερίζει όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω τον κατάλογο, να μιλήσω για τα σκάνδαλα, το σκόηλε Λυκίκου, τις απευθείας αναθέσεις, το σκάνδαλο Λιγνάδη, τον εκφυλισμό των θεσμών. Είπα προηγουμένως κάτι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου στην πραγματικότητα προσπάθησε να επιβάλλει μια απίστευτη συνθήκη μονοφωνίας, αποκλεισμού και φήμωσης της αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να φημώσει ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργό, πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί σε καμία ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Θα μπορούσα να μιλήσω για τις στρατιές μετακλητών, οι οποίες έγιναν θέμα ακόμα και από τον γερμανικό τύπο. Να μιλήσω για το κομματικό κράτος και τις διώξεις αντιφρονούντων στη δημόσια διοίκηση. Να μιλήσω για τη λογοκρισία, όχι μόνο στα κανάλια, αλλά πλέον και στα social media, την οποία επιχειρεί να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Να μιλήσω για την επίθεση στο περιβάλλον. Δείτε τι συμβαίνει εδώ στη Δυτική Αθήνα, όπου η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον κύριο Πατούλη δίνουν παράταση και δημιουργούν τους όρους για να γίνει η Δυτική Αθήνα η μόνιμη πίσω αυλή ολόκληρης της Αττικής, με τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη φυλή. Δείτε τι συμβαίνει με τα αντιπεριβαλλοντικά νομοσχέδια τα οποία πέρασε ο κύριος Χατζηδάκης και αφού ολοκλήρωσε το θεάρεστο έργο του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετακινήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας για να μας σώσει και εκεί. Είναι λοιπόν όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, που κάνουν επιτακτική την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας που θα μας βγάλει από το κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο. Που θα διαμορφώσει μια νέα μεγάλη πολιτική πλειοψηφία που θα πάρει την νίκη στις εκλογές και θα συγκροτήσει μια νέα προοδευτική αριστερή κυβέρνηση. Η ανάγκη ακριβώς αυτής της κοινωνικής συμμαχίας, με καθοριστικό το ρόλο των μισθωτών εργαζομένων, αλλά και με τη συμμετοχή των επιστημόνων, των ελεύθερων επαγγελματιών, της νεολαίας, των γυναικών, των κινημάτων, των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, δημιουργεί τους όρους, τις κοινωνικές προϋποθέσεις για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και ως χώρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις προϋποθέσεις για να πρωτοστατήσουμε στη συγκρότηση, στη διαμόρφωση αυτής της μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Έχουμε πρώτα και κύρια το πρόγραμμά μας. Αυτή την πολύ μεγάλη πολιτική προγραμματική παρακαταθήκη, την οποία μας άφησε η συνδιάσκεψη του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, αλλά και η εξαιρετική δουλειά η οποία έγινε επί ένα εξάμηνο από την Επιτροπή Προγράμματος, αλλά και από το ίδιο το κόμμα. Με διαρκείς συζητήσεις, με επαφή με την κοινωνία, με συνδιασκέψεις, με τηλεδιασκέψεις, με πραγματική επαφή με τα λαϊκά στρώματα και τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και συγκεκριμένες ανάγκες για το μέλλον. Εκεί λοιπόν στην προγραμματική μας συνδιάσκεψη καταλήξαμε στους κεντρικούς άξονες και τους κεντρικούς στόχους αυτού του προγράμματος που έχει ανάγκη η χώρα, που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα κινείται ακριβώς στον αντίποδα των επιλογών Μητσοτάκη. Πρώτα και κύρια, αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στη στήριξη των μισθών, στην ενίσχυση των μισθών. Οι δύο μεγάλες σχολές που συγκρούονται αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως είναι η σχολή της αριστεράς και η σχολή της δεξιάς. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Από τη μία μεριά η δεξιά, η οποία νομίζει ότι η ανάπτυξη θα έρθει χαμηλώνοντας τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων και πιέζοντας, συμπιέζοντας μισθούς και εργατικά δικαιώματα προς τα κάτω. Πρόκειται για την πιο αποτυχημένη συνταγή του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού που δεν δούλεψε ποτέ και πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η ίδια πολιτική την οποία επιχειρούσαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η Τρόικα να επιβάλλουν και κατάφεραν να επιβάλλουν στην ελληνική κοινωνία την περίοδο 2010-2015 και δημιούργησε αυτή την τραγική ανθρωπιστική κρίση, αυτή την τραγική οικονομική κατηφόρα, αυτή την τραγική ηφαισιακή περιδίνηση την οποία ζήσαμε για χρόνια και στην πραγματικότητα οδήγησε σε μια χαμένη γενιά. Γιατί πλέον η δική μου γενιά, η γενιά των 40ριδων, θεωρεί τον εαυτό της μια χαμένη γενιά. Αλλά δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί, πρέπει να δημιουργήσουμε όρους για να υπερβούμε αυτή τη νέα καταστροφή που περιμένει
την ελληνική νεολαία. Στήριξη, λοιπόν, εμείς λέμε των μισθών. Στήριξη της ενεργού ζήτησης για να υπάρχει δυνατότητα κίνησης της οικονομίας, για να υπάρχει δυνατότητα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διότι στην πραγματικότητα η αύξηση του μισθού οδηγεί σε στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτό είναι η κεντρική ιδέα που υποστηρίζει την δική μας πολιτική για τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία που έχει ανάγκη η χώρα και τα λαϊκά στρώματα. Δεύτερο στοιχείο, η διαγραφή του ιδιωτικού χρέους. Διότι αυτή τη στιγμή το τεράστιο ιδιωτικό χρέος λειτουργεί ως θηλιά στο λαιμό της ελληνικής οικονομίας. Με αυτό το τεράστιο, το δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος, το οποίο δημιουργείται και προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες, είναι αδύνατο να δημιουργηθούν οι όροι για μια επιθετική, για μια γρήγορη, για μια ταχεία ανάκαμψη και ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Και έχουμε προτείνει ακριβώς τους όρους, τους τρόπους, τις προϋποθέσεις, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για να επιτύχουμε ακριβώς αυτή την διαγραφή του ιδιωτικού χρέους και την ίδια στιγμή να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στον πυρήνα λειτουργίας ελληνικής οικονομίας. Γίνεται. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια κίνηση. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τη μεριά της σημερινής κυβέρνησης. Υπάρχει όμως από την προοδευτική κυβέρνηση που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τρίτο στοιχείο του προγράμματός μας, η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός των ανισοτήτων, κοινωνική σύγκληση, κοινωνική συνοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία ευημερίας χωρίς την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ιδιαίτερα σήμερα στις συνθήκες της πανδημίας, όπου βασική μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και ξέρω ότι υπάρχουν γιατροί στο κοινό, βλέπω τον σύντροφό μου τον Μπατσί εδώ μπροστά μου. Για να στηριχθεί όμως το εθνικό σύστημα υγείας, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι του. Και για να στηριχθούν οι άνθρωποι του, χρειάζεται η ενίσχυση των μισθών τους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φτιάξεις ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας παρά με την ενίσχυση των ανθρώπων, των γιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού των νοσοκομείων που αυτή τη στιγμή στενάζουν υπό το βάρος μιας πανδημικής κρίσης, κάνοντας εφημερίες επί εφημεριών, ευρισκόμενοι στα όρια καθημερινά μεταξύ ζωής και θανάτου στην κυριολεξία και τους οποίους δεν αρκεί να τους χειροκροτάμε στα μπαλκόνια. Πρέπει να τους στηρίξουμε εμπράκτους. Και αυτή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα πραγματικά καινούριο, ένα πραγματικά ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να καταργήσουμε επίσης αυτούς τους εκτροματικούς νόμους κεραμαίως, ιδιαίτερα τον νόμο που εξισώνει κολέγια με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά κολέγια με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να προχωρήσουμε σε μαζικές προσλήψεις στην εκπαίδευση, να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού, να στηρίξουμε δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι υπέφεραν πιο πολύ από όλους μας σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας και συνεχίζουν να υποφέρουν, να φτιάξουμε δηλαδή ένα ισχυρό, ανασυγκροτημένο κοινωνικό κράτος που θα λειτουργεί ως πυλώνας κοινωνικής ευημερίας. Φυσικά, το τέταρτο σημείο είναι η πρόκληση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Αυτή τη στιγμή, η μεγάλη σύγκρουση σε ολόκληρο τον κόσμο γίνεται για τους όρους και τις προϋποθέσεις ακριβώς αυτής της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Είναι δεδομένο ότι η παγκόσμια οικονομία θα κινηθεί στους ρυθμούς της ψηφιακής μετάβασης και της πράσινης μετάβασης τις επόμενες δεκαετίες. Το ερώτημα που τίθεται και δημιουργεί τις βασικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς είναι από ποιους και για ποιους. Δείτε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να προσανατολίσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται για την πράσινη μετάβαση προς τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα και πολύ μεγάλα κατασκευαστικά συμφέροντα. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος του νεοφιλελευθερισμού και της δεξιάς. Ο πραγματικά
ριζοσπαστικός, ο πραγματικά προοδευτικός δρόμος είναι οι πόροι αυτοί, οι υπαρκτοί αυτοί πόροι να προσανατολιστούν σε τέτοια εγχειρήματα και σε τέτοια project που στην πραγματικότητα θα διαχέουν τα ωφέλη στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ακριβώς αυτά τα ζητήματα που συζητήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη συνδιάσκεψη. Μπορεί να μοιάζουν ειδικά, αλλά στην πραγματικότητα συγκροτούν τις βασικές γραμμές αντιπαράθεσης στη σημερινή συγκυρία, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Και το ίδιο ισχύει για την ψηφιακή μετάβαση. Διότι κοιτάξτε να δείτε, είναι δεδομένο ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Στην εποχή του διαδικτύου, στην εποχή του υπολογιστή, στην εποχή της διαρκούς σύνδεσης. Και αν η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας δεν πάρει χαρακτηριστικά που θα περιορίζει τις ανισότητες και θα αποκλείει τους αποκλεισμούς, δεν θα αφήνει δηλαδή κανέναν πίσω, αν δεν προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα συνθήκη τεράστιας ανισότητας και ενός νέου πεδίου αντιπαραθέσεων και αντιθέσεων στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο δικό μας πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της κοινωνικής συμμαχίας. Και τέλος, δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Δημοκρατία παντού. Στο κοινοβούλιο, στο δρόμο, στους θεσμούς, στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές μας υποθέσεις. Αυτοί λοιπόν είναι οι βασικοί άξονες του δικού μας προγράμματος, της δικής μας προγραμματικής πρότασης, του δικού μας οράματος για την ελληνική κοινωνία, για την κατεύθυνσή της, για την πορεία της, και πρόκειται για τον μοναδικό δρόμο ώστε τα λαϊκά στρώματα στη χώρα, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι επιστήμονες να μπορέσουν να ζήσουν επιτέλους σε μια κοινωνία ευημερίας και υψηλών προσδοκιών. Διότι αν κάτι τρέφει τη δεξιά, είναι οι χαμηλές προσδοκίες των λαϊκών στρωμάτων. Μόνο οι υψηλές προσδοκίες των λαϊκών στρωμάτων, η πίστη τους ότι μπορούν να ζήσουν καλύτερα, μπορεί να δημιουργήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Δεύτερη προϋπόθεση, και ελπίζω να μην σας κουράσα, είναι αυτό το πρόγραμμα, σύντροφοι και συντρόφισσες, ακριβώς να γίνει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αρκεί να το έχουμε, πρέπει και να το λέμε. Δεν αρκεί να το κραδένουμε, πρέπει και να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Και αυτό είναι δουλειά και καθήκον όλων μας. Διότι με το κλείσιμο 2 χρόνων καταστροφικής διακυβέρνησης από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, έχει ανοίξει αντικειμενικά ο προεκλογικός κύκλος. Είμαστε σε έναν κύκλο προεκλογικής περίοδου. Η κοινωνία, όσο και αν καμιά φορά μοιάζει σιωπηλή, πιστεύω και βλέπω ότι δεν παρακολουθεί απλώς. Αντίθετα, θεωρώ ότι κινείται. Υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες, υπάρχουν σιωπηλές μετατοπίσεις, υπάρχουν διαδικασίες μετάβασης στις οποίες βρισκόμαστε. Η κοινωνική δυσαρέσκεια διωγγώνεται και το βλέπουμε αυτό καθημερινά και στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις πολιτικές μας συναντήσεις, αλλά και στις καταγραφές της κοινής γνώμης, όσο και αν αυτές πολλές φορές είναι αμφισβητήσιμης αξιοπιστίας. Η κοινωνική δυσαρέσκεια διωγγώνεται. Η πολιτική Μητσοτάκη παράγει διαρκή αδιέξοδο. Και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια να μην καλλιεργήσει και να μην κατευθυνθεί σε πολιτικές πρακτικές ανορθολογισμού, παροδοξολογίας, αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις, πράγματα τα οποία συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν πολλές φορές στην Ευρώπη. Δείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ισπανία ή στη Γαλλία η πανδημία και η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν τροφοδοτεί μεγάλες προοδευτικές αλλαγές. Αντίθετα, αυτό το οποίο τροφοδοτεί είναι ανορθολογικές πολιτικές δυνάμεις, δυνάμεις της ακραίας, της εναλλακτικής λεγόμενης δεξιάς. Συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και στη Γαλλία, συμβαίνει και στη Γερμανία. Αλλά αυτό δεν είναι νομοτέλεια. Και ήδη στην Ελλάδα, την περίοδο 2012-2015, καταφέραμε να λειτουργήσουμε, ως θα έλεγε κανείς, ένα ιστορικό παράδοξο. Καταφέραμε να είμαστε το μοναδικό αριστερό προοδευτικό κόμμα στην Ευρώπη που όχι μόνο διεκδίκησε, αλλά και κέρδισε την πολιτική εξουσία. Και νομίζω
ότι με τη δική μας κινητοποίηση, με το δικό μας αγώνα, μπορούμε να δώσουμε το προοδευτικό πρόσημο που απαιτείται, έτσι ώστε αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε πολιτική δύναμη αλλαγής. Μπορούμε να το πετύχουμε με την κοινωνική πλειοψηφία για την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή είναι η υπόθεσή μας, αυτό είναι και το καθήκον μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.